Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, έχει ξεκινήσει ήδη. Είμαστε εδώ για να σας συστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο σας εν ώψη των δημοτικών, εν ώψη των περιφερειακών, εν ώψη και των ευρωεκλογών. Κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Σταύρου Νεοτάκη Κρήτη η ζωή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχω την εντύπωση πως ούτως ή άλλως αρκετός κόσμος σας ξέρει. Ήδη έχετε θητεύσει και ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ως εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Νομίζω ότι το να γίνονται ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές με τις περιφερειακές και τις δημοτικές, νομίζω ότι δίνει και μια χρειά, ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο σαν Κρήτη, σαν οντότητα που έχει να κάνει από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, αλλά και ποια είναι η θέση της στην Ευρώπη, έτσι. Βεβαίως. Είναι μια θετική σύμπτωση οι εκλογές για τους Δήμους, για την περιφέρεια και τις ευρωεκλογές ότι συμπίπτουν, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι πράγματι ανήκουμε στην Ευρώπη, νιώθουμε Ευρωπαίοι. Και το οποίο έχει και θετικές και αρνητικές πλευρές. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς την πορεία της Κρήτης στην Ευρώπη. Πόσο έχει βοηθήσει το στενό κομμάτι της συνεργασίας με την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κύριε Αλεξάκη, που γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι μέσα στο πλαίσιο των ωφελιών της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μερίδιο και η Κρήτη. Το μερίδιο αυτό εξειδικεύεται πρώτον στο ΕΣΠΑ, το γενικό πρόγραμμα από το οποίο έχει και η Κρήτη το μερίδιό της της τάξης των 450 εκατομμυρίων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και επειδή πετύχαμε πολύ καλές απορροφήσεις παίρνουμε μπόνους 27 εκατομμύρια ακόμα. Τα πάει καλά η Κρήτη στην Ευρώπη, ναι, ως περιφέρεια? Τα πάει καλά. Θα σας πω ότι είμαστε γνωστοί. Είναι σημαντικό να είσαι γνωστός στους ευρωπαϊκούς κύκλους, στα σαλόνια των Βρυξελών θα λέγαμε, και επίσης στον τομέα των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όταν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, οι μεσογειακές περιφέρειες θέλουν να κάνουν ένα πρόγραμμα, να υποβάλουν μια πρόταση, σας διαβεβαιώ ότι η πρώτη περιφέρεια, ελληνική περιφέρεια που καλούν είναι η περιφέρεια Κρήτης. Γι' αυτό έχουμε σήμερα και τα περισσότερα προγράμματα από άλλες περιφέρειες στην Κρήτη. Οπότε, σε γενικές γραμμές, θα πούμε ότι έχουμε ωφέλη οικονομικά, έχουμε ωφέλη εμπειριών, έχουμε ωφέλη σε θέσεις εργασίας. Όμως, πριν έρθουμε στα προγράμματα, θα ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό όφελος από τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε είναι ότι γνωρίσαμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι, τις στρατηγικές που αφορούν την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι στην περίμετρο της Ευρώπης, απομακρυσμένη από το κέντρο των Βρυξελών, άρα πρέπει να γνωρίζουμε τι δυνατότητες έχουμε μπροστά μας για να αξιοποιήσουμε. Αν δεν το γνωρίζουμε, δεν το αξιοποιούμε. Αν το γνωρίζουμε, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να το αξιοποιήσουμε. Άρα το πρώτο μας μέλημα όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μάθουμε τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Το δεύτερο ήταν ότι συμμετείχαμε στο διάλογο και στη διαβούλευση πριν θεσμοθετηθούν οι στρατηγικές αυτές. Mm-hmm. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το αντίθετο από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάνουμε νόμο σε ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα τον αλλάζουμε. Στις Βρυξέλλες ισχύει το ανάποδο. Πολλή συζήτηση, διάλογος, μέχρι να φτιαχτεί ένας νόμος, αλλά μετά που φτιάχνεται σπάνια ή πολύ αργά αλλάζει. Εκεί λοιπόν, στη διαβούλευση, η περιφέρεια Κρήτης έχει την ευχαίρεια να πει τη γνώμη της, και αυτό έχει αξία γιατί πρώτον, όπως είπα, γνωρίζουμε τι θα πούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, mm-hmm, για να προετοιμαζόμαστε. Δεύτερον, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα βγουν για να κάνουν την πιλωτική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, έχουμε εμείς περάσει μέσα τις ανάγκες μας, έτσι τα προγράμματα βγαίνουν για να ικανοποιήσουν ανάγκες περιφερειών όπως η Κρήτη, που είναι νησί, που είναι στην περίμετρο της περιφέρειας. Άρα έχουμε προδιαγράψει τις ανάγκες μας μέσα στα προγράμματα. Αυτό είναι μια μεγάλη ωφέλεια. Τι είδους προγράμματα είναι αυτά που έχουν τρέξει, κύριε Αλεξάκη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Βεβαίως. Τις θεματικές οι οποίες έτρεξαν, ναι, σε επίπεδο Κρήτης, ναι, και ποια είναι η στόχευση. Ναι. Μπορούμε, νομίζω, να δούμε και κάποια, βεβαίως, χαρακτηριστικά στοιχεία. Εδώ, σε αυτό το πίνακα, βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από 6 προγράμματα το 2010, όταν η περιφέρεια Κρήτης κληρονόμησε
το θεσμό της νομαρχίας, γιατί τότε οι νομαρχίες δεν ήταν το πιο κατάλληλο επίπεδο για τα προγράμματα. Από τα 6 πήγαμε στα 7, στα 8, στα 2, στα 14, στα 31 σήμερα. Σήμερα έχουμε προσιλοποίηση 31 ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι ανοιχτά στην περιφέρεια Κρήτη σήμερα. Και βλέπετε πώς αυξάνει σε σχέση. Με την καμπύλη, πώς δημιουργείται, πώς διαμορφώνεται. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια που οριμάζουμε, μαθαίνουμε, γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί έχει να κάνει και με το πότε ανοίγουν οι προσκλήσεις για τα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε αποτελέσματα από 20 προγράμματα που έχουμε υποβάλει προτάσεις το 19 και είμαστε στον 4ο-5ο μήνα. Mm-hmm. Και έχουμε υποβάλει ήδη 20 προτάσεις και περιμένουμε αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πανελλαδικό ρεκόρ. Δεν θέλουμε να το καφιόμαστε για να μην ζηλεύουν και οι άλλες περιφέρειες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό το πίνακα βλέπετε ποιο είναι το οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων. Στο σύνολό τους όλα τα προγράμματα έχουν ένα προϋπολογισμό της τάξης των 74 εκατομμυρίων, από τα οποία το μερίδιο της Κρήτης είναι 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε και πολύ σημαντική η τομείς, βέβαια, στους οποίους. Βέβαια, είναι το περιβάλλον, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, είναι τα τοπικά προϊόντα και η διατροφή, είναι ο τουρισμός, είναι και πολύ σημαντικά θέματα για την Κρήτη. Γιατί μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές άλλων περιφερειών στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, προκειμένου να τις αντιγράψουμε κατάλληλα τροποποιημένες, να τις εφαρμόσουμε κι εμείς. Σωστά. Χώρια που από την άλλη μεριά, αυτή η προστιθέμενη αξία που δίνεται στο νησί σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, όσο γίνεται γνωστή η περιφέρεια. Ακριβώς. Στο είναι κέντρο της Ευρώπης. Είναι πολλαπλασιαστικά. Σωστά. Ξέρετε, πόσο ικανοποιημένος και περήφανος, περιφερειακά υπερήφανος νιώθω όταν στα συνέδρια που συμμετέχω και εκπροσωπώ την περιφέρεια στην Ευρώπη μου λένε «έχουμε έρθει στην Κρήτη». Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχουν έρθει, προσέξτε, αφενός για τουρισμό, γιατί το νησί μας προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες, αφετέρου για να συμμετέχουν σε συνέδρια στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, τα οποία είναι επίσης αξιόλογα και προσελκύουν πάρα πολλούς ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να σου λένε «έχω συνεργαστεί με το ΕΛΚΕΘΕ που εδρεύει στην Κρήτη, έχω συνεργαστεί με το ΙΤΕ που εδρεύει στην Κρήτη, έχω συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχω συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με το ΤΕΙ Κρήτης». Πραγματικά κατοχυρώνουμε μια περιφερειακή περηφάνεια. Ναι. Και μια περιφερειακή εικόνα, η οποία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και οφείλω να το ομολογήσω, κύριε Αλεξάκη, παλιότερα και ο ίδιος ο κόσμος δεν αντιλαμβανόταν τι σημαίνουν Βρυξέλλες, ναι, ή το κέντρο της Ευρώπης. Νομίζαν λίγο έως πολύ ότι είναι πίσω από γραφεία, στεγνοί άνθρωποι όχι, με όχι, άλλη λογική, άλλη νοοτροπία, και βλέπουμε εδώ κάθε φορά που έχουμε την παρουσίαση από εκδηλώσεις ότι αλλάζει εντελώς και η εικόνα που έχει ο κόσμος. Γι' αυτό φτιάξαμε το γραφείο της περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί το γραφείο στις Βρυξέλλες, το οποίο δεν είναι μόνο για την περιφέρεια, είναι για όλη την Κρήτη. Είναι για τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Το ΙΤΕ και το ΕΛΚΕΘΕ, που είναι ερευνητικά ιδρύματα πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά εδρεύουν στην Κρήτη, επέλεξαν το γραφείο της Κρήτης για να εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες και όχι το γραφείο της Αττικής. Αυτό είναι μια αξία για την Κρήτη, για όλη την Κρήτη. Υπερβαίνει τα στενά όρια. Είναι το σημείο αναφοράς, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, το σημείο αναφοράς, αυτό θέλουμε να είναι, η εστία των Κρητικών στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη. Οι τοπικές επιχειρήσεις της Κρήτης μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν το γραφείο για να κάνουν μια έκθεση, για να κάνουν μια προβολή των προϊόντων τους. Ήδη τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα το χρησιμοποιούν για να κάνουν meeting και συνέδρια. Στις φωτογραφίες βλέπετε από τις καθιερωμένες πια εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον περιφερειάρχη μας, με άλλους Έλληνες περιφερειάρχες, αλλά και ευρωβουλευτές. Τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, τον Γκούλογλου, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη. Την Ελίζα Βόζεμπεργκ βλέπω εκεί. Την Βόζεμπεργκ, τον περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδος, τον Απόστολο τον Κατσιφάρα. Βλέπουμε, είναι μια γιορτή της Κρήτης, ένα σημείο επαφής όλων των Κρητικών, mm-hmm, που δουλεύουν στις Βρυξέλλες. Φαντάζεστε τι ισχυρό δίκτυο είναι όταν έχεις όλους τους Έλληνες και όλους τους Κρητικούς ως ένα λόμπι που υπερασπίζεται την Κρήτη στις Βρυξέλλες. Σωστά.
Έχετε ξεπεράσει βεβαίως τα σύνορα των Βρυξελών. Είχαμε και επαφές την πενταετία που προηγήθηκε και με τους Κινέζους. Προχωρημένες πλέον συζητήσεις. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι και εκεί λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει τον πρωτογενή τομέα, έτσι, κύριε Αλεξάκη. Ναι. Οι Κινέζοι, στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής τους, έχουν επιλέξει ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος. Mm-hmm. Και η Κρήτη είναι οπωσδήποτε η περιφέρεια που θα επισκεφθεί κάθε κινέζικη αντιπροσωπεία που έρχεται στην Ελλάδα. Έχουμε υποδεχθεί πάρα πολλές αντιπροσωπείες από την Κίνα. Βλέπετε εδώ τους δρόμους του μεταξιού, όπως θα λένε οι Κινέζοι, και αυτό είναι στα κινέζικα ένα σύμφωνο συνεργασίας που έχουμε συνάψει. Και η συζήτηση με τους Κινέζους είναι οι εξαγωγές, αυτό μας ενδιαφέρει, λάδι, κρασί. Η συζήτηση είναι για τον τουρισμό. Σωστά. Η συζήτηση είναι για τις τεχνολογίες. Μας είχαν ζητήσει να κάνουμε και μία συνάντηση να τους ενημερώσουμε για το πώς λειτουργούν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη και είχε συμμετάσχει και το δικό σας κανάλι τότε. Η συζήτηση είναι ακόμα και για τα θερμοκήπια της Κρήτης. Πώς λειτουργούν, τι τεχνολογία αναπτύσσουν. Η μεγάλη δύναμη της Κίνας ψάχνει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και το βρίσκει στην Κρήτη. Και βλέπουμε, κύριε Αλεξάκη, και ζητώ συγγνώμη για αυτό, ότι πάντα οι εκπροσωπήσεις τους είναι σε ανώτατο βαθμό. Βεβαίως. Μετά τις εκλογές, αρχές Ιουνίου, θα μας επισκεφθούν δύο αντιπροσωπείες από την Κίνα που θα συνοδεύονται, επικεφαλής είναι ο αντίστοιχος περιφερειάρχης, mm-hmm. εκεί από τις περιφέρειες αυτές, μόνο που οι περιφέρειες τους έχουν 70 εκατομμύρια πληθυσμό. Κατά δηλαδή περισσότερο. Μιλάμε για πολύ μεγάλες. Και φανταστείτε ότι έρχεται ο κυβερνήτης μιας κινέζικης επαρχίας 70 εκατομμυρίων να συναντήσει τον Έλληνα κριτικό περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη της Κρήτης των 680.000. Είναι τιμή για την Κρήτη αυτό. Στις φωτογραφίες βλέπετε ότι στην τελευταία αντιπροσωπεία, εθνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλή τον Πρωθυπουργό, συμμετείχε και η περιφέρεια Κρήτης, μοναδική ελληνική περιφέρεια προσκεκλημένη, τον Μάιο του 2017 στο Πεκίνο. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι μια δράση την οποία την έχει αντιληφθεί και ο κόσμος. Δεν ξέρω βεβαίως με τους Κινέζους πόσο έχουν προχωρήσει οι επαφές και πόσο μπορούν να προχωρήσουν το επόμενο ναι. διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι χτίζεται κάτι και αν δεν χτιστεί κάτι δεν μπορεί κάποιος να πατήσει πάνω σε αυτό. Ο ρόλος της περιφέρειας Κρήτης είναι να προλιάνει το έδαφος, να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Από εκεί και πέρα τις εμπορικές πράξεις τις κάνουν οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις. Εμείς εκεί δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Είναι πλέον αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ελληνικών κριτικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων από την Κίνα. Όμως οι Κινέζοι για να κάνουν εμπορικές πράξεις θέλουν μία κρατική ομπρέλα, θέλουν μία εγγύηση ότι τα δύο κράτη συμφωνούν, συνενούν, συστήνουν τους αντίστοιχους εμπορικούς εταίρους. Και βλέπουμε στην τεχνολογία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. εξαγωγές λάδι, κρασί, τουρισμός, καινοτομία. Μέσα στις επισκέψεις 2017-2018. Είναι μια σειρά από δράσεις. Ακριβώς, είναι δράσεις της περιφέρειας Κρήτης που, όπως είπαμε, ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά όρια, φτάνουν μέχρι και την Κίνα. Κύριε Αλεξάκη, όμως νομίζω ότι πια δεν αποκτάτε μόνο εσείς γνώση και γνώμη για τους ανθρώπους που πλαισιώνουν την Ευρώπη, αποκτούν και για εσάς γνώμη. Ναι. Και για το έργο σας. Και είναι ενδεικτικό να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης από τις Αζόρες για εσάς, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε και τελικά πώς εκπροσωπείτε, όχι εσείς προσωπικά, γενικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονται για συγκεκριμένα πόστα, πώς εκπροσωπούν την Κρήτη. Σωστά. Τι αφήνουν σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται. Για να δούμε. I've known George Alexakis at Stavros Arnautakis for a number of years now. In his role as Vice Governor of Crete, George has been a strong and outspoken advocate for the issues of insularity that face both our regions, the Azores and Crete in Europe. Connectivity, maritime issues, development and economy, European funds or the role of the young
and the need for a European project that truly understands and values the role of regions have been some of the key issues that George Alexakis has upheld and defended at different levels in the contexts of the European Union. That is also why he has been one of the vice presidents of the Conference of Maritime and Peripheral Regions of Europe, an organization that summons around 160 regions and represents almost 200 million people across Europe. CPMR is an organization that I'm proud to lead. Together with Stavros Arnautakis, candidate governor, I know they will continue to be strong advocates for the specificities of Crete and other Greek regions in Europe. Most importantly, George is also a true defender of the European project. And in a year where Europe is about to take some important decisions that will affect the immediate future, but also its long-term prospects, regions need leaders that understand those issues, know what they want for their regions, and that can defend those positions with the new leadership that is about to take place this year in the European Union, the European Commission, Parliament, and other EU institutions. I know that Stavros and George are this kind of leaders. I know their work, their commitment, and their competence. I am confident that if George Alexakis and Stavros Arnautakis receive the confidence of the people of Crete in the next regional elections on May 26th, they will surely continue to assume this role. I wish George and Stavros the best of luck for the upcoming elections and hope to continue to count with their action and their support in favor of a true Europe of regions in the near future. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει σημασία περισσότερο το τι λέει αυτός ο άνθρωπος σε ό,τι αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά και ως Κρήτη, σαν Κρήτη και πόσο τον υπολογίζουν, έτσι. Και ο Κορντέιρο, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, είναι νησιώτης από νησί μικρότερο από την Κρήτη, και ξέρει πολύ καλά τι θα πει να είσαι νησί μακριά από την πρωτεύουσα της χώρας σου και μακριά από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό έχουμε μία αλληλεγγύη μεταξύ μας. Καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, γιατί έχουμε παρόμοια προβλήματα. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε και τον Περιφερειάρχη από την Τοσκάνη, ναι, που μπορεί να μην έχει, να μην είναι νησιωτική περιοχή. Ναι, ναι. Υπάρχουν όμως και εκεί κοινά ζητήματα. Να το δούμε, να το σχολιάσουμε κι αυτό. Βεβαίως. Sono onorato di portare il mio sostegno al compagno Arnautakis e al suo consigliere Alexakis, che ho conosciuto in tante riunioni del Comitato delle Regioni, della CRPM, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime. Insieme abbiamo fatto una battaglia per il mantenimento dei fondi strutturali europei e per le politiche di coesione. Noi abbiamo chiesto anche di più. Abbiamo bisogno di più investimenti per il lavoro, per le infrastrutture. Insieme, nel Comitato delle Regioni, abbiamo difeso gli interessi dell'Europa mediterranea, perché comunque lo sviluppo dell'Europa del Sud è fondamentale per tenere unita tutta insieme l'Europa. Insieme abbiamo firmato anche un documento, siamo entrambi socialisti e pensiamo che occorre un'Europa unita, ma anche un'Europa solidale e sociale, incentrata sui temi del lavoro, sui temi della coesione, sui temi della tolleranza e dell'eguaglianza. Voglio quindi fare ai compagni un saluto, in bocca al lupo, e spero che sia un risultato per loro soddisfacente, una riconferma forte, perché senz'altro hanno fatto un buon lavoro, ne abbiamo bisogno in Grecia e ne abbiamo bisogno anche in Europa. Κύριε Αλεξάκη. Με τον Περιφερειάρχη της Τοσκάνης, τον Ρώση, Ενρίκο Ρώση, είχαμε μία συνεργασία πρόσφατα με άλλες περιφέρειες και υποβάλαμε ένα υπόμνημα στον Γιούγκερ και στον Τίτερμανς για
το ρόλο των περιφερειών στην επόμενη προγραμματική περίοδο στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των περιφερειών σε μια Ευρώπη με ρευστό σχέδιο. Είναι, αν θέλετε, ο πιο σταθερός θεσμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πιο κοντά στον πολίτη και μπορεί να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες και να τις φέρει εις πέρας, να εφαρμόσει πολιτικές καλύτερα από τις κυβερνήσεις. Ναι, ενισχύει την επικουρικότητα, αυτό ακριβώς, που συζητάμε ακριβώς, πολύ ακριβώς, το τελευταίο διάστημα, ακριβώς, όπως επίσης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κύριε, ναι, Αλεξάνδη. Γιατί νομίζω ότι έχουν δείξει περιφέρειες τη δυναμική τους. Εμείς θέλουμε οι αποφάσεις να παίρνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, κοντά στον πολίτη, από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το συναίσθημα του πολίτη, την ανάγκη του πολίτη. Να σας εκμυστηρευτώ ότι πριν από λίγα χρόνια μας κάλεσαν στις Βρυξέλλες στην Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Θεμάτων να μας ρωτήσουν εμάς τις περιφέρειες πώς πάει το πρόγραμμα αλληλείας σε όλη την Ευρώπη. Ήθελα να πάρουν ένα feedback διαφορετικό από αυτό που τους λένε τα κράτη, οι κυβερνήσεις, γιατί αυτούς τους νοιάζει η απορρόφηση του προγράμματος. Σωστά. Ενώ εμάς μας νοιάζει η ανάπτυξη, η ωφέλεια των αλλιέων, η ωφέλεια των πολιτών, να ακούσουν από πρώτο χέρι αν αυτά τα προγράμματα είναι σωστά, έχουν αποτέλεσμα, έχουν εφαρμογή. Γιατί οι κρατικοί υπάλληλοι σε ανώτερο επίπεδο έχουν άλλο προσανατολισμό, την απορρόφηση και μόνο. Είναι άλλη εικόνα και άλλο το πεδίο στο οποίο εργάζονται. Όμως την επόμενη μέρα, κύριε Αλεξάκη, ποια είναι τα προγράμματα εκείνα στα οποία πρέπει να πέσει το βάρος, θεωρείτε? Ποια είναι αυτά που προτείνετε για τη νέα περίοδο? Ποια θέματα? Φαντάζομαι μια περιφέρεια Κρήτης να εμπλουτίζει την ατζέντα της πέραν των αρμοδιοτήτων, των τυπικών και των επίσημων που έχει σήμερα, με μια νέα θεματολογία που η ανάγκη, η εποχή το καλεί. Αν θέλετε και οι εμπειρίες, οι ευρωπαϊκές εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει πλέον. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή, πρέπει να ασχοληθεί με την κυκλική οικονομία, πρέπει να ασχοληθεί με τη γαλάζια ανάπτυξη, πρέπει να ασχοληθεί με την ενέργεια, πρέπει να ασχοληθεί με το μεταναστευτικό. Είναι τα μεγάλα σύγχρονα θέματα, ανεξάρτητα από το αν έχουμε αρμοδιότητα ή όχι, μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις, να επιταχύνουμε τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτά επηρεάζουν τη ζωή του κριτικού. Και όχι μόνο επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων και όχι μόνο των κυβερνήσεων ή των κρατών, έτσι, σαν κράτη-έθνη. Και λέω τις ευρωπαϊκές μας εμπειρίες, γιατί άλλες περιφέρειες, άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει ήδη την ενασχόληση με αυτά τα θέματα. Έχουμε λοιπόν καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές από εκεί, για να δούμε τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτά τα θέματα. Εκεί λέτε ότι πρέπει να πέσει το βάρος στην επόμενη. Βεβαίως. Δηλαδή, να πούμε για την κλιματική αλλαγή και να μην το λέμε τόσο θεωρητικά, αλλά να το δούμε πιο πρακτικά. Στην πράξη. Οι πλημμύρες που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στην Κρήτη, που είχαμε μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ανομβρία επί μακρών. Σωστά. Τα 2-3 χρόνια είχαμε ανομβρία. Είναι κλιματική αλλαγή αυτά. Είναι η άλλη όψη της κλιματικής αλλαγής, η οποία δεν θα έρθει, έχει έρθει. Είναι εδώ. Άρα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να το λάβει υπόψη της αυτό και να τροποποιήσει το σχεδιασμό της με βάση αυτές τις παραμέτρους. Ανάλογα με τα καινούργια δεδομένα, βέβαια. Ακριβώς. Για παράδειγμα, τα ρέματα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, πρέπει να τα προσέχουμε. Το ρέμα κάποτε θα κατεβάσει νερό, πολύ νερό. Σωστά. Και ό,τι βρει μπροστά του θα το παρασύρει. Όπως επίσης τα επόμενα χρόνια μπορεί να μην υπάρχει νερό. Γιατί να αφήσουμε να χαθεί έστω και μία σταγόνα? Άρα, στη φάση μπαίνουμε την και οποία στην εξοικονόμηση πόρων. Διαχείριση. Κυρίως νερού και ενέργειας. Να το ένα πώς συνδέεται με το άλλο. Και για την εξοικονόμηση ενέργειας, επιτρέψτε μου να πω, εξοικονόμηση ενέργειας και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Ορθά. Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% ενεργοβόρα, της ενέργειας. Βέβαια. Είναι ενεργοβόρα όλα, ιδιωτικά και δημόσια. Πρέπει να αλλάξουμε, να μάθουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Και το πιο σημαντικό βέβαια για την Κρήτη είναι η επάρκεια ενέργειας. Στην Κρήτη δεν έχουμε επάρκεια, πρέπει να τη διασφαλίσουμε, προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει επιτέλους να υλοποιηθεί η μικρή και η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, να αξιοποιήσουμε ενέργεια από τη θάλασσα. Υπάρχουν άλλες περιφέρειες, άλλες περιοχές που αξιοποιούν ενέργεια από τα κύματα, που αξιοποιούν ενέργεια από τη ροή των κυμάτων σε χαμηλά βάθη, πολύ χαμηλά. Πρέπει όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Τα έχουμε ανάγκη ως Κρήτη. Πρέπει να προσμετρηθούν σαν παράγοντες που θα διαμορφώσουν ανάλογα και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια.
Έχουμε όμως και ένα μεγάλο έργο, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε ότι μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης. Μιλάμε για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ως Κρητικοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα αγκάθια που μέχρι σήμερα έχουν προκύψει ό,τι αφορά την μη ολοκλήρωσή του ως έργο, τα τροχαία δυστυχήματα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα στίχημα της περιφέρειας και είναι ένα ανοιχτό στίχημα εδώ και χρόνια. Βεβαίως. Είναι δυστύχημα εξαιτίας των θανάτων και των τροχαίων ατυχημάτων να επιταχύνεται η υλοποίηση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σωστά. Αυτό το έργο θα έπρεπε να είναι έτοιμο πολλά χρόνια πριν, όταν ετοιμάστηκαν τα αντίστοιχα έργα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να ήταν πρώτο το δικό μας, αλλά όταν έγιναν τα υπόλοιπα ελληνικά έργα να γίνει και αυτό. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν τα υπόλοιπα έργα στην Ελλάδα, το αθηνοκεντρικό ελληνικό σύστημα αποφάσισε να φτιάξει και το βόρειο δικό άξονα. Το πρώτο αρνητικό είναι ότι πήραν όλες τις αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τις ελάχιστες που είχε η περιφέρεια Κρήτης στο Υπουργείο στην Αθήνα. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αποκέντρωση αυτό. Και θα σας πω το πρώτο αρνητική επίπτωση. Ο Υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε προημερών ότι υπεγράφει, εγκρίθηκε η χάραξη του βόρειου δικού άξονα. Είναι αυτή που βλέπουμε ή κάποια άλλη? Κανείς δεν το ξέρει. Αυτή η υπουργική απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Πολύ θόρυβος. Μπράβο, είναι το πρώτο βήμα, αν δεν έχουμε μια εγκεκριμένη χάραξη, αλλά η εικόνα αυτή δεν μας δίνει την αναγκαία λεπτομέρεια που χρειάζεται να ξέρει κατά πόσο θα πατήσει πάνω στον είναι και πού και σε ποια σημεία. Αυτό που πρέπει να ξέρει η περιφέρεια, οι δήμοι, οι πολίτες, όλα τα συλλογικά και ατομικά όργανα στην Κρήτη. Mm-hmm. Δεν έχουμε επίγνωση, γνώση, ενημέρωση για το από πού εγκρίθηκε να περάσει ο δρόμος. Αν ήταν μια απόφαση περιφερειακού επίπεδου, δεν θα το ξέραμε, δεν θα είχαμε κάνει διάλογο ήτανε πριν. Ήτανε η εναλλακτική χάραξη αυτή? Ναι, αυτές οι δύο που βλέπετε ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές, η ένα και οι δύο. Η μία είναι μεγάλη στο μήκος, μεγαλύτερη από την άλλη, με μεγαλύτερο μήκος σειράγκων. Και η μικρή έχει μικρότερο μήκος με μικρότερο μήκος σειράγκων. Αυτό δείχνουν οι διαφάνειες. Όμως ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι επέλεξε τη λύση με το μεγαλύτερο μήκος δρόμου και το μικρότερο μήκος σειράγκων. Η λύση αυτή δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει, λέτε, από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Τέτοια προχειρότητα. Για τέτοια προχειρότητα. Επίσης, δεν υπάρχει. Υιοθέτησε βέβαια αρκετές από τις απόψεις της περιφέρειας. Αυτές που εξ αρχής είχε διατυπώσει η περιφέρεια και σε ό,τι έχει να κάνει με τα διόδια κλπ. Ωστόσο, λέτε ότι ακόμα έχει χρόνο. Υπάρχουν ασάφεις. Για... Υπάρχουν δύο ασαφή θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν μας αφήνει ήσυχους. Σήμερα ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Στον πρώτο χρόνο θα γίνει αυτό, στο δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πέμπτο. Για τον ΒΟΑΚ δεν υπάρχει αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα. Και για τα διόδια. Πάλι μετά από προφορική ανακοίνωση του Υπουργού, ακούστηκε ότι δεν θα πληρώνουν διόδια οι κριτικοί, αλλά θα πληρώνουν οι επισκέπτες. Λέτε ότι μπορεί να επηρεάσει το τουριστικό ρεύμα? Δεν είναι σαφές. Όχι, δεν είναι σαφές. Μπορεί εγώ, Ηρακλειώτης, εντός νομού Ηρακλείου να μπορώ να κυκλοφορώ χωρίς διόδια, αλλά αν πρέπει να πάω στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, να χρειαστεί να πληρώσω. Η γνώμη μου είναι ότι για τον Κρητικό πρέπει να ισχύει ό,τι ισχύει και για το Μέσο Έλληνα. Όσο έγιναν δημόσια έργα ελεύθερης πρόσβασης στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρέπει να γίνουν και στην Κρήτη. Το ελληνικό κράτος χρωστάει στην Κρήτη. Χρωστάει ένα δημόσιο δρόμο, ασφαλές, σύγχρονο, από το Καστέλι Κισάμου μέχρι και τη Σιτία. Και όχι μικρότερου μήκους. Η Κρήτη είναι μία, είναι ενιαία, ξεκινάει από τη Δύση, φτάνει στην Ανατολή. Έχουμε ανάγκη ένα τέτοιο δρόμο. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάκη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και είμαστε προς την ολοκλήρωση, θέλω, σας άκουσα και τις προάλλες στην εκδήλωση με τους ευρωβουλευτές, να μιλάτε για εξωστρέφεια. Ναι. Τελικά. Το έχουμε ανάγκη. Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι όμως τα μέσα για να πιάσουμε την εξωστρέφεια, να δηλώσουμε παρόντες δηλαδή? Βεβαίως. Αν δεν δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. στη Μεσόγειο, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε την περιφερειακή μας οικονομία δυνατή. Τι πρέπει να κάνουμε?
Η Κρήτη πρέπει να συμμετέχει ενεργά δυνατά στην τέταρτη βιομηχανική ψηφιακή επανάσταση. Τι είναι αυτό? Είναι το ίντερνετ των πραγμάτων. Είναι οι μικροαυτοματισμοί. Είναι η ρομποτική, η μικροηλεκτρονική. Και γιατί έχουμε πλεονέκτημα ως Κρήτη εδώ σε σχέση με άλλες ελληνικές περιφέρειες? Πρώτον, γιατί έχουμε τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα που βγάζουν πολύ καλούς επιστήμονες, είτε είναι κριτικοί είτε είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το κατάλληλα σπουδαγμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν απαιτεί μεγάλες υποδομές, δεν θέλει εργοστάσια, δεν θέλει μεγάλα μηχανήματα. Mm-hmm. Θέλει μικρής έντασης, οικονομικής έντασης, υποδομές. Δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που θέλει τεράστια μηχανήματα. Εδώ μιλάμε για application, μιλάμε για software εφαρμογές, μιλάμε για ρομποτική που είναι, αν συνδυαστούν και συνεργαστούν, οι Κρήτες επιχειρηματίες με τους Κρήτες επιστήμονες θα παράξουν θαυμάσια πράγματα τα οποία πρέπει να εξάγουμε στο εξωτερικό και να εισάγουμε πλούτο. Ένας άλλος τρόπος για να εισάγουμε πλούτο, γιατί αυτό είναι ανάπτυξη, είναι οι εξαγωγές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Κρήτης. Και οι εξαγωγές θα ενισχυθούν αν ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας συνδεθεί με τον τουρισμό. Σωστά. Εάν καταφέρουμε να διοχετεύσουμε στην κριτική τουριστική αγορά τα τοπικά μας προϊόντα, έχουμε κερδίσει τα μέγιστα. Θα έχουν κερδίσει οι αγρότες κτηνοτρόφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άλλος τομέας επίσης σημαντικός είναι ο τουρισμός, με την έννοια της ποιοτικής του αναβάθμισης, της υλοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού που η Κρήτη δίνει τη δυνατότητα, και η επέκταση του τουρισμού όχι μόνο στη βόρεια πλευρά αλλά και στην νότια πλευρά της Κρήτης και στην ενδοχώρα της Κρήτης, που είναι θαυμάσια και όσοι επισκέπτες έχουν την τιμή να τη γευτούν, mm-hmm. μένουν πολύ πολύ ικανοποιημένοι. Ότι είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο το γνωρίζαμε. Νομίζω ότι βαδίζοντας και προς τις εκλογές δίνεται δυνατότητα στους πολίτες, ψηφοφόρους της Κρήτης, να βγάλουν συμπεράσματα και για το τι έχει γίνει και για το τι πρεσβεύουν οι υποψήφοι ότι επιθυμούν να γίνουν. Κύριε Αλεξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Καλή προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές είναι σε εξέλιξη, η προεκλογική περίοδος συνεχίζεται. Στις 26 Μαΐου έχουμε τις περιφερειακές εκλογές και δεν μπορώ να κλείσω, κάνοντας την παρένεση, να υπερψηφιστεί το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.